Έχω το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον φιλόλογο και πρώην λυκειάρχη Αντώνη Τζιώτη. Κύριε Τζιώτη, σας καλωσορίζω και εύχομαι καλή επιτυχία στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ινάξος Διαμέσου των Αιώνων. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε χρόνια με τα κοινά. Είστε πρόεδρος Συλλόγου Φιλωτητών Νάξου, έτσι δεν είναι, της Αθήνας. Μάλιστα. Ένας μεγάλος σύλλογος με ιστορία, με πολλή δραστηριότητα, που μάλιστα τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει δώσει το στίγμα του στο κέντρο της Αθήνας έντονα, και γιατί συνεργάζεστε με τους παραγωγούς του χωριού σας, αλλά και παράλληλα προβάλλετε πολιτιστικές δραστηριότητες στο κέντρο της Αθήνας, του Ψηρή συγκεκριμένα, όπου από όσο βεβαίως γνωρίζουν αρκετοί, ήταν ένας από τους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν οι φιλωτήτες της Νάξου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα που σας φέρνει σε αυτό το επιστημονικό συνέδριο, εσάς προσωπικά, και θέλω να μου πείτε κατά πόσον αυτό το επιστημονικό συνέδριο είναι, εντός εισαγωγικών θα βάλω τη λέξη, προσιτό στους κοινούς θνητούς, εκείνους δηλαδή που δεν έχουν απαραίτητα κάποια επιστημονική γνώση. Ναι. Ως φιλόλογος είχα την τύχη από την έναρξη κιόλας της σειράς αυτής των συνεδρίων, που ξεκίνησε από το Φιλότη το 1992. Εδώ να πούμε ακριβώς ότι οι εμπνευστές, διοργανωτές και οι κύριοι υπεύθυνοι αυτής της μεγάλης επιστημονικής κίνησης είναι ο καθηγητής ο Γιάννης ο Προπονάς, καθηγητής Πανεπιστημίου, και ο Στέφανος ο Ψαράς, ο φιλόλογος. Δύο μεταξύ τους φίλοι αλλά και δυνατοί επιστήμονες, mm-hmm. που είναι οι γεννήτορες και εμπνευστές αυτού του συνεδρίου. Είχα την τύχη από τότε να λάβω μέρος και οπωσδήποτε ως φιλόλογος το κέντρισμα να παλεύω συνεχώς ερευνώντας, διαβάζοντας ό,τι έχει σχέση για την Νάξο, έτσι ώστε πραγματικά και τα επόμενα συνέδρια να με βρουν εισηγητή. Ναι, να θεμάτων. Συνεισφέρετε κι εσείς δηλαδή με νέα γνώση με τρόπο στην μου, ουσία. Με τον ταπεινό μου τρόπο. Ναι. Τώρα ως προς το κοινό θνητός. Εδώ να πούμε, κυρία Μαύρο, ότι το συνέδριο αυτό είναι ακριβώς για όλους. Για όλους, και τους επιστήμονες και τους ανθρώπους, θα λέγαμε απλούς. Απλοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Γιατί είναι και... Εννοώ χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό καλούμε να έρθουν όλοι οι πολίτες που θα θέλουν να ακούσουν στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Μια επιστημονική ανακοίνωση, αρχαιολογική, λαογραφική, ιστορική, δεν σημαίνει ότι είναι δυσνόητη. Ναι. Γίνεται με εκλαϊκευμένο τρόπο, με προσιτό τρόπο στους πολλούς, και όλοι απέρχονται έχοντας κερδίσει πολλά. Ναι. Γνωστικά στοιχεία. Ναι. Μάλιστα, εδώ θα ήθελα να μου πείτε, έχω δει βέβαια τη θεματολογία όλων των συνεδρίων στο πέρασμα αυτών των ετών, και πράγματι θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και θέματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή άμεσα. Υπάρχει το λογογραφικό στοιχείο, υπάρχει το κοινωνικό στοιχείο. Δεν είναι μόνο το αρχαιολογικό, το μιας άλλης επιστήμης. Είναι και αυτά που συνέβαιναν ή που ανακαλύπτονται ότι συνέβαιναν μέσα από την έρευνα των επιστημόνων στη διάρκεια των χρόνων στην Νάξο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό και ο χρονικός ορίζοντας φτάνει, το βάθος είναι πολύ, πάρα πολύ στο βαθύ παρελθόν. Μιλάμε για, ακόμα και για τα μυθολογικά θέματα. Uh-huh. Γιατί γνωρίζουμε για Αριάδνη, για Διονύσους και τέτοια. Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι και αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Επομένως, ακόμα και την προϊστορική Νάξο, την μυθολογική Νάξο, και προχωράμε στην κλασική αρχαιότητα και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας φέρνουν σε επαφή με το παρελθόν, όπως είναι το βυζαντινό μας παρελθόν, mm-hmm. το φράγκικο και λατινό κρατούμενο που τα γνωρίζουμε πόσο έχει αφήσει τα ίχνη του στην Νάξο. Βέβαια, μεγάλη και επιρροή. Και εδώ φτάνουμε στην νεότερη ιστορία. Mm-hmm. Μιλάμε για το 1921. Πρέπει να μάθουμε πολλά στοιχεία. Η Νάξος και το 1921, για παράδειγμα. Βέβαια, τι γινόταν τότε εκεί, ακριβώς. Και θα μάθουμε πολλά. Ναι. Ή και για τη σύγχρονη ακόμα εποχή, φτάνουμε μέχρι και το σήμερα. Ναι. Επομένως, είναι ένα συνέδριο που ανοίγει τη βεντάλια του σε όλο το χρονικό mm-hmm. πλάτος και κυρίως απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Να το ζήσουν, να το παρακολουθήσουν. Βέβαια. Και όσοι βέβαια δεν θα έχουν την τύχη να βρεθούν εκεί, θα το δουν στα πρακτικά αργότερα. Ναι,
Είναι οι τόμοι οι οποίοι εκδίδονται στη συνέχεια των πρακτικών των συνεδρίων αυτών. Και βέβαια εκεί μπορεί να το έχει κανείς για να το ανατρέχει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς βέβαια αυτό να το διαβάσεις σαν ένα βιβλίο. Όχι. Οπωσδήποτε κατά ενότητες θα διαβαστεί από όλους μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή πράγματι οι τόποι κάθε φορά, και πολύ σωστά γίνεται αυτό, διεξαγωγή σε αυτό το συνεδρίο αλλάζουν. Και θα πρέπει να πω εδώ ότι μέχρι στιγμής, όπως είπατε, ξεκίνησε το 1992 στο Φιλότι το πρώτο αυτό Διεθνές Πανελλαδικό Επιστημονικό Συνέδριο Ινάξου Διαμέσου των Αιώνων. Στη συνέχεια ακολούθησε στο Χαλκί το 1997. Το τρίτο συνέδριο φιλοξενήθηκε στην ορεινή Κόρον το 2003. Το τέταρτο συνέδριο στην Κομιακή το 2008 και το πέμπτο συνέδριο πριν από λίγα χρόνια, το 2013, διεξήχθη στην Απείρανθο. Ακριβώς. Φέτος λοιπόν στο Δαμαριώνα. Mm. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι μέλημα της Επιστημονικής Επιτροπής ο τόπος στον οποίο φιλοξενείται να έχει την τύχη μιας ιδιαίτερης ανακοίνωσης, αναφοράς? Ο τόπος να είναι θέμα ανακοίνωσης. Ναι, ναι. Είναι ήδη ο Δαμαριώνας σε πολλές ανακοινώσεις. Ναι, λέω εγώ ευτυχώς. Όταν διεξάγεται στον τόπο, σίγουρα θα είναι, γιατί όλοι, έχουν, ναι. Όλοι οι τόποι έχουν την ιστορία τους. Ναι, ναι, ναι. Εδώ να πούμε καταρχάς ότι η Επιστημονική Επιτροπή δεν είναι μόνιμη. Κάθε φορά συντίθεται ναι. καινούργια νέα ναι. Επιστημονική Επιτροπή, της οποίας το έργο είναι να κινητοποιήσει όλο τον επιστημονικό κόσμο, να θέσει τα θέματα που είναι προς ανακοίνωση mm-hmm. και στη συνέχεια, αφού λάβει από τους επιστήμονες την περίληψη του θέματος για το οποίο ενδιαφέρονται και κρίνει ότι είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό, να του εντάξει ένα πρόγραμμα. Όπως βλέπετε φέτος είναι μια πληθώρα επιστημόνων έχουν δηλώσει. Να πούμε εδώ τώρα ναι. ότι τη φετινή Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζουν ο Γιάννης Βερόνης, συνταξιούχος δικηγόρος συγγραφέας, ο Γιάννης Ισαΐας, φιλόλογος συγγραφέας, ο φιλοξενούμενός μας σήμερα, ο φιλόλογος πρώην Λυκειάρχης Αντώνης Διώτης, ο Αλέκος Φλωράκης, διδάκτορ, εθνολόγος, λαογράφος, και ο Βασίλης Φραγκουλόπουλος, νομικός οικονομολόγος, που βέβαια θεωρώ ότι είναι και, πώς να το πω, ο πυλώνας αυτού του συνεδρίου τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, όπως τα παρακολουθώ, ναι. με την έννοια ότι πραγματικά κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να έχει επιτυχία ναι. αυτό το επιστημονικό συνέδριο. Ο Βασίλης τα ζει αυτά τα συνέδρια, τα παρακολουθεί, καταγράφει την όλη τους επιστημονική δομή και πάντα είναι έτοιμος για το επόμενο να συνεισφέρει, όπως αυτό εδώ, τις πολύτιμες όντως υπηρεσίες του. Πόσοι εισηγητές είναι φέτος, έχετε έτσι λιγάκι αριθμίσει το περίπου, δεν χρειάζεται οι συνεδρίες, ακριβώς. Οι συνεδρίες είναι 37, είναι ναι, πολλές. Είναι πολλές, πάρα θα γίνονται πολλές. Παράλληλες, όπως είπαμε. Ναι. Τα θέματα... Ξεκινάνε από το πρωί, εκτός την πρώτη μέρα, που ξεκινάει μάλιστα. το απόγευμα σήμερα δηλαδή, έτσι. Ναι, 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 ναι. Σήμερα είναι στο Ανδρονίκιο η έναρξη. Στο Ανδρονίκιο, αποκλειστικά σήμερα στο Ανδρονίκιο 5 και η ώρα. Είναι, ναι, εδώ 5. Να τονίσουμε ότι επειδή έχουμε και... βάσει του προγράμματος ναι. ότι είναι λίγο νωρίς η προσέλευση. Ναι, είναι αρκετά νωρίς για τέτοια περίοδο, λόγω ζέστης κιόλας, ναι, το λέω. Πιέζει λίγο το πρόγραμμα για να γίνει αυτό. Ναι. Θα έχουμε τον αγιασμό τον κλασικό από τον Σεβασμιότατο τον Καλίνικο. Θα έχουμε χαιρετισμούς και από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο τον Όπαπα και από τον κύριο Φραγκουλόπουλο, εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής mm-hmm. και από τον κύριο Γριλάκη, που είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Το Θανάση το Γριλάκη. Ο Θανάσης Γριλάκης ηγείται της Επιτροπής της Οργανωτικής, που επιμελείται του όλου θέματος ως προς την οργάνωση. Βέβαια, ναι. Ναι, ναι. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Την έναρξη και... να πούμε ότι θα την κηρύξει ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι, ακριβώς, ο Αντώνης Κουνάδης. Μάλιστα, είναι σημαντικό γιατί mm-hmm. ο Αντώνης Κουνάδης είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας ναι. και ο Κουνάδης ο Αντώνης είναι και ένα αξιότη στην καταγωγή. Βέβαια. Είναι από τον Κινίδαρο. Και επίσης εισαγωγική ανακοίνωση θα έχουμε από τον αντιπρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, πάλι αξιότη. Ο οποίος θα διαδεχθεί στην και προεδρία. Και φιλοτήτη, έτσι δεν μάλιστα, είναι. Μάλιστα, ναι, τον κύριο Ήμελο. Το Στέφανο τον Ήμελο. Ο Στέφανος Ήμελος, ναι, ο οποίος θα γίνει πρόεδρος μετά τον κύριο Κουνάδη, θα τον διαδεχθεί
στην Προεδρία. Σημαντικό για την Άξο. Το ξέρουμε αυτό ήδη. Ναι, ναι, έχουμε βέβαια, πηγές ναι, ναι, εκεί. Ε? Εκ των πραγμάτων. Είναι α, έτσι γίνεται. Ακριβώς. Ο αντιπρόεδρος γίνεται πρόεδρος. Εκλέγεται, είναι ιεραρχική. Μάλιστα. Μάλιστα. Επομένως, η Άξο έχει την Ακαδημία, θα λέγαμε. Στα ηγετικά, χέρια της. Ας ελπίσουμε να κάνει καλά σημαντικά πράγματα όσο είναι οι αξιώτες. Έχουμε σημαντικούς. Ναι. Και θα κηρύξει την έναρξη, όπως είπα, το κύριος Κουνάδης. Επομένως, σήμερα έχουμε μία. Και βεβαίως μπαίνουμε στο πρόγραμμα της ημέρας, γιατί πρέπει με τις συνεδρίες λοιπόν να προχωρούμε. Ζητώ συγγνώμη. Να πούμε λοιπόν ότι η προσέλευση, και το λέμε αυτό γιατί ξεκινάει σήμερα το συνέδριο, μάλιστα, είναι στις 5 η ώρα, αλλά διαρκεί μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Ναι. Τότε θα τελέσει τον αγιασμό ο Μητροπολίτης Παρονοξίας Καλλίνικος. Στη συνέχεια ξεκινούν οι χαιρετισμοί. Ακριβώς. Και μετά την εισαγωγική ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και μετά βεβαίως αφού θα έχει προηγηθεί η έναρξη από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας, θα ακολουθήσουν κανονικά οι συνεδρίες, έτσι οι δεν συνεδρίες, είναι, οι κανονικά, οποίες μάλιστα ξεκινούν στις 7.30 ώρα. 7.30. Μάλιστα. Είναι το τυπικό, ο πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε φορά η κάθε συνεδρία έχει το δικό της πρόεδρο. Βλέπω ότι ο πρώτος πρόεδρος της πρώτης συνεδρίας θα είναι ο αρχαιολόγος Βασίλης Λαμπρινουδάκης. Και αυτή η μέρα ολοκληρώνεται αργούτσικα το βράδυ, θα πρέπει να πω, έτσι. Με δείπνο στην Ποτηρού, στην πλατεία την κεντρική επάνω. Μάλιστα. Το θέμα είναι προϊστορική και κλασική αρχαιολογία, μυθολογία. Έχουμε αρχαιολογία και ναξιακή κοινωνία. Ακριβώς. Έχουμε μουσιολογία και αρχαία ιστορία, επιστήμη και τεχνολογία. Και καλό είναι πραγματικά αυτή την πρώτη μέρα να είστε εκεί. Είναι τιμητικό πάνω απ' όλα για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Και για να συνεχίσει να γίνεται και εμείς να είμαστε αποδέκτες όλων αυτών των σημαντικών πληροφοριών για την Άξο διαμέσου των αιώνων. Εδώ να πούμε ότι η πρώτη μέρα έχει επισημότητα ως προς τα πρόσωπα που θα είναι πρωταγωνιστές. Ναι, ως προς το ακροατήριο όμως είναι ανοιχτό πάλι σε όλους. Βέβαια, εννοείται αυτό. Ακριβώς. Δεν νομίζω να δίνω ότι δίνονται και κάποιες ιδιαίτερες υποθέτω προσκλήσεις, αλλά οπωσδήποτε είναι όλοι είναι πρόσδεκτοι. Ναι. Κύριε Τζιώτη, πείτε μου λίγο για το δικό σας θέμα, θα μας το αποκαλύψετε. Να το πω. Για να δει και ο κόσμος πόσο βατό είναι όλο αυτό στον καθένα μας, δηλαδή να πάρει την πληροφορία. Πόσο εύκολο. Κοιτάξτε, πιθανότατα οι παλιότεροι χωραϊτές θα θυμούνται εδώ να κυκλοφορεί στην παραλία ένας τσέντελμαν οπτικά και στην ψυχή και στο πνεύμα άνθρωπος, ο αείμνηστος Εμμανουήλ Κύλης, καταγόμενος από το Φιλότι. Ο άνθρωπος αυτός με το ρεμπούμπλικο, το κουστούμι του, την εφημερίδα Υπομάλης και την μαγκούρα του, που διακρίνεται μέσα από ένα πλήθος διαφορετικό, είχε πράγματι, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είχε ζήσει τον περασμένο αιώνα στην Αμερική, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, γιατί πέθανε υπέργυρος. Είχε την έμπνευση. Μιλάμε για τον 20ο αιώνα. Μιλάμε για τον 20ο αιώνα, λέει το 1900 και. Είχε την έμπνευση αυτά που έζησε εκεί να τα καταγράψει. Να τα καταγράψει με στοιχεία, με βάσανο πηγών, με προφορικές έρευνες και μέσα από αρχεία. Αυτά που κατέγραψε σε δύο τετράδια σώζονται ήδη και είναι καταπληκτικές πληροφορίες για την παροικία του ελληνισμού στην Ουάσιγκτον και για αναξιώτες που πήγαν εκεί και για Έλληνες. Εκεί δηλαδή διαπιστώνουμε ότι έχουμε μία ιστορία, ένα μέρος της γενικότερης ιστορίας μας είναι ο ελληνισμός της Διασποράς. Συμβάλλει λοιπόν πάρα πολύ η ιστορία έτσι όπως γράφεται από έναν άνθρωπο που ήταν και καλλιεργημένος πολύ, από τον αείμνηστο Εμμανουήλ Κύλη, η ανιψιά του οποίου η Κατίνα η Μελισσινού Βάσιλα ζει εδώ στην χώρα και που είχε την καλοσύνη να μας διαθέσει αυτό το αρχείο. Μάλιστα. Και έτσι θα φέρουμε στο φως στοιχεία που είναι απαραίτητα. Αυτά πραγματικά είναι στοιχεία που ενδιαφέρουν τον κάθε. Πάρα κάθε, πολύ όλους, θα έλεγα. Όλους. Δηλαδή αυτή η ανακοίνωση πιστεύω ότι θα κλέψει το ενδιαφέρον. Ένα παράδειγμα ότι όταν κηρύχθηκαν οι πόλεμοι του 12 του 13, πολλοί Έλληνες της Αμερικής έφυγαν να έρθουν να πολεμήσουν εθελουσίως. Ο τρόπος που το περιγράφει το γεγονός είναι καταπληκτικός. Πώς δηλαδή ξεσηκώθηκε όλος ο Ελληνισμός και το 12 και το 13 και το 14 να έρθουν στην Ελλάδα να πολεμήσουν για την πατρίδα. Μάλιστα. Ενώ είχαν φτιάξει τις δουλειές τους εκεί. Ένα στοιχείο σας είπα απλώς. Ή πως οι Έλληνες, την ψυχολογία των Ελλήνων που αρχικά πάνε
και ούτε καν διανοούνται να μείνουν εκεί. Ήρθαμε να δουλέψουμε για να γυρίσουμε στην πατρίδα. Και πώς σιγά σιγά διαμορφώνεται πλέον η συνείδηση του Ελληνοαμερικάνου που αρχίζει να αγαπά και τη νέα του πατρίδα. Ναι, και βέβαια, ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ενδιαφέροντα. Διαφορετικά πώς να ζήσει αν δεν την αγαπήσει. Αν χρειάζεται, ναι, όχι, και την αγαπούσαν και, και άρχισαν την αγάπη. Ναι. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που σας είπα εντάσσονται στην ευρύτερη ελληνική μας ιστορία. Χρειάζεται να τα ακούσουμε όλοι και βεβαίως να έχουν ενδιαφέρον. Τώρα μου δώσατε το έναυσμα για μία ερώτηση. Μου είπατε λίγο πριν ότι η αδερφή του που ζει εδώ μας διέθεσε η ανιψιά του, είπατε, συγγνώμη, η ανιψιά του λοιπόν, γιατί η αδερφή του βεβαίως δεν θα μπορούσε να ζει τώρα. Ναι, μητέρα της, ναι, ναι, η ανιψιά του λοιπόν σας διέθεσε αυτό το πολύτιμο, ναι, υλικό που είχε ο ίδιος καταγράψει. Μέσω του ιερέα του Κωνσταντίνου του Κύλη, ο οποίος είναι ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος. Έτσι, μας συνεπιστεύθη αυτό, ναι, και πραγματικά. Και εδώ λοιπόν μπαίνουμε λιγάκι και στα ενδότερα της έρευνας. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις και λες, βρε παιδί μου, εντάξει, γιατί αυτό δεν το ξέραμε. Μάλιστα. Πώς γίνεται να μην είχε καταγραφεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι εσείς ερευνάτε και δεν σταματάτε να ερευνάτε. Ακριβώς. Ακόμα και καινούργια στοιχεία σε περιόδους που είναι καταγραμμένες, αλλά που δεν έχουν ανακοινωθεί κάποια στοιχεία μέσα σε αυτές. Υπάρχει πολύ υλικό που χρήζει έρευνα. Τώρα έχουμε μπει βέβαια στην τεχνολογία και τώρα πλέον ο γραπτός τύπος μπαίνει στην άκρη. Όλα πλέον αναποτίθενται στα μηχανήματα. Γι' αυτό και ό,τι παλιό υπάρχει γραπτό, όπως για παράδειγμα η αλληλογραφία. Όχι, θέλω να πω ότι ακόμα ακείται πολύ υλικό στα σεντούκια, θα λέγαμε, όπως είναι τα παλιά γράμματα, η αλληλογραφία, που αποτυπώνει την ψυχολογία μιας ζωής των ανθρώπων που έφευγαν στην ξενιτιά, στην Αθήνα, όχι πολύ μακριά, και που γράφουν από εδώ και από εκεί, ένθεν και ένθεν, την ιστορία τους, για τα χωράφια τους ημέν, για τη ζωή τους εκεί δε. Υπάρχει ακόμα πολλή ιστορία που θέλει διερεύνηση και βρίσκεται σε τέτοιου είδους κατάλοιπα, όπως είναι οι επιστολές οι παλιές, όπως είναι αυτά εδώ που είπαμε προηγουμένως κλπ. Νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Ναι, πολλά. Έτσι, που ακριβώς, γιατί όπως βλέπετε αναδεικνύονται. Θα μπορούσε κάποιος να πει, καλά, και το έκτο τι χρειάζεται εδώ, τα πέντε δεν το εξάντλησαν το θέμα. Ναι, αυτό τώρα θα ρωτούσα. Πόσο λέτε ότι θα διαρκέσει αυτή η προσπάθεια? Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Δεν, τελειώνει, δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ μια τέτοια προσπάθεια. Γιατί η επιστήμη είναι μια ζωντανή πράξη και δεν κινείται επί τα αυτά, δεν αναμοχλεύει, ψάχνει, βρίσκει. Εν τω μεταξύ καταγράφουν οι επιστήμονες στη σύγχρονη εποχή. Βεβαίως, που τη βλέπω να φεύγει και ανησυχώ ότι περνάνε πράγματα. Ακριβώς. Που είναι σημαντικά. Έτσι. Δεν δίνουμε πολύ σημασία γιατί η πληροφόρηση είναι από όλες τις πλευρές και γρήγορη. Και λέω εδώ, έχουμε μία επικινδυνότητα να χάσουμε πράγματα, να μην τα καταγράψουμε. Θα μου πείτε, με την τεχνολογία πια όλα είναι καταγραμμένα. Ναι, αλλά ναι, πραγματικά πιστεύω ότι και από τη σύγχρονη κοινωνία θα βεβαίως πρέπει. Και οι επιστήμονες και η ιστορία. Αλλά βεβαίως αυτό είναι και αντικείμενο της επιστήμης και της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας και της ιστορίας των ανθρωπιστικών σπουδών γενικά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα και οι ζωντανές πηγές, οι μεγάλοι άνθρωποι. Βέβαια. Που έχουν πολλά να μας πούν και δεν πρέπει να φύγουν χωρίς να μας τα πούν. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το μάθουν ακόμα και τα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Δημοτικό Σχολείο του Γλυνάδου μετέχει με μια μικρή προσπάθεια, αλλά πολύ σημαντική, μελετώντας τα μνημεία του τόπου τους, τα αγροτικά μνημεία. Μάλιστα. Όπως είναι τα πηγάδια, τα αλόνια κτλ. Πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν ότι το αντικείμενο δεν είναι μόνο επιστημονικό. Η βασική οικονομία ανοίγεται του νησιού στο παρελθόν ήταν. Ακριβώς, αυτή, έτσι. Ακριβώς, βέβαια. Ναι. Ναι. Και έτσι πιστεύουμε. Άρα ότι λοιπόν ο ορίζοντας είναι πάντα ανοιχτός για ανοιχτός, την γνώση και ανοιχτός την καταγραφή της. Βεβαίως, αν θέλετε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Απόδειξε ότι έχουμε τόσες 180 κοντά εισηγήσεις. Ναι, ναι. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Συγκριτικά με τις περασμένες που ήταν 70 ήταν στην απείρανθο. Ναι. Έτσι, από ότι είναι 84 ήταν στην υπερπολαπλάσιες, στην Κουμιακή, έτσι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τώρα πόσο ασφυκτικό είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι. Είναι, και ακόμη και για τον άνθρωπο που θα. Και καλά, για τον αμιλητή δεν το συζητώ. Και αυτό που θέλει να παρακολουθήσει. Ναι. Ναι, ο οποίος μπορεί να θέλει, αλλά εδώ βλέπω πραγματικά πολύ ωραίες συνεδρίες. Ναι. Δηλαδή τώρα από τις 7 μέχρι τις 11 περίπου σήμερα. Ακριβώς, ναι. Και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι σε δύο αίθουσες. Νομίζω, για να διευκολύνουμε και τον κόσμο, να τους δώσουμε μια οδηγία, κύριε Τζιώτη. Ναι. Για πείτε μας, πώς να
κατά μίμητο χρόνο του κάποιος. Ως προς τον χρόνο. Να μην έρθει για να έρθει. Εγώ λέω να έρθει, ναι, για αυτό που τον ενδιαφέρει. Κυκλοφορεί το πρόγραμμα ήδη, ναι, και μπορεί να το συμβουλευτεί. Οπότε τα θέματα θα τον πάνε εκεί ανάλογα. Έτσι που θέλει, πιστεύω και εγώ. Οπωσδήποτε. Ναι. Θα είμαστε και εμείς εκεί και θα βοηθάμε όποιος θέλει κάτι, γιατί έχουν κυκλοφορηθεί και οι περιλήψεις των εισηγήσεων. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Υπάρχουν λοιπόν οι περιλήψεις και στο ίντερνετ, ναι, ώστε κανείς μπορεί να. Πού είναι στο ίντερνετ για όποιον Στην αντίστοιχη σελίδα, δεν ξέρω εγώ ποια είναι, ίσως, ναι, είναι αναφέρει εκεί μέσα. Ναι, ναι, προφανώς το, ναι, έχω το πρόγραμμα μπροστά. Και, οπότε θα γνωρίζει αναλυτικά ο καθένας τι περιλαμβάνει, ναι, η εισήγηση που μόνο ως τίτλο τη βλέπει στο πρόγραμμα. Ναι, βέβαια. Θα υπάρχει, ναι, λοιπόν και στο. Θα σας το στείλω την τη διεύθυνση, ναι, αν τυχόν δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αυτό διευκολύνει πολύ τον αυτόν που θέλει να παρακολουθήσει. Βέβαια. Βέβαια. Κλείνοντας, πείτε μας έτσι για το διατάφτα, τι θα λέγατε για σήμερα το απόγευμα, πρώτη μέρα, επαναλαμβάνω, του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου στο Δαμαριώνα, στην Άξο, υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών. Μάλιστα. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνεται στις 2 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Είπαμε να καταρχάς ένα χωριό ολόκληρο όπως είναι ο Δαμαριώνας, και όχι μόνο ο Δαμαριώνας, και η Βουρβουριά και ο Δαμαλάς υπάγονται στην ενότητα. Βέβαια. Έχουν τα γιορτινά τους σήμερα. Επομένως, καλείται η κοινωνία η τοπική να δείξει το καλό της σε αυτό, και πράγματι ένα όμορφο χωριό, τρία όμορφα χωριά θα υποδεχθούν έναν κόσμο που θα πάει εκεί και για να ακούσει και για να ευχαριστηθεί, mm-hmm, την επίσκεψη. Mm-hmm. Τώρα, επειδή η πρώτη μέρα θα έχει, όπως σας είπαμε, το τελετουργικό, θα έχουμε, ναι, και βραβεύσεις. Ναι. Θα βραβευτούν και οι ακαδημαϊκοί μας, και ο κύριος Κουνάδης και ο κύριος Σίμελος, και ο Μανώλης ο Κορές που κατάγεται, ο αρχιτέκτον, βέβαια, κατάγεται από την Άξο, και βέβαια οι δύο δημιουργοί, όπως σας είπα, του συνεδρίου, οι δύο εμπνευστές, ο κύριος Προμπονάς και ο κύριος Ψαράς, ναι, θα βραβευθούν. Αξίζει λοιπόν να παραστούμε και σε μια τέτοια τελετή, να χειροκροτήσουμε ανθρώπους του πνεύματος που έχουν προσφέρει τόσα. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι αδύνατον ανθρωπίνως να τα παρακολουθήσει κανείς όλα, θα κάνει επιλογές ο καθένας, mm-hmm, στο αντικείμενο που θέλει, mm-hmm, θα συμβουλεύεται, όπως σας είπα, και τις περιλήψεις, και θα επιλέγει την ώρα και το χρόνο που θα πηγαίνει. Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία, κύριε Σιώτη, σε όλη τη διεξαγωγή του συνεδρίου, αλλά και σε εσάς προσωπικά, στη δική σας προσωπική ανακοίνωση που με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, κύριε Μαύρο. Ευχαριστώ πολύ.